Για βαριά κακουργήματα, κυρίες και κύριοι, διώκονται 48 άτομα τα οποία φέρονται Έλενα Γαλάρη να εμπλέκονται στην υπόθεση με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στον Παλαμά της Καρδίτσας. Ακριβώς, Λίνα, και είναι και η πρώτη ποινική δίωξη που ασκείται για την υπόθεση έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού. 48 άτομα έχουν καταστεί κατηγορούμενοι. 4 με 5 πρόσωπα φέρονται να ανήκαν στο στενό πυρήνα του κυκλώματος που αντιμετωπίζουν τα κακουργήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος και της δωροληψίας. Ενώ οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν πλημελήματα όπως δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, χρήστη ψευδούς βεβαίωσης και πλαστογραφία. Η υπόθεση, η δικογραφία έχει ήδη ανατεθεί σε ανακριτή του το δικαίου Καρδίτσας, στον οποίο θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Να θυμίσουμε, Λίνα, ότι η έρευνα άρχισε στις αρχές Σεπτέμβρη, μετά από καταγγελίες ότι 44χρονο εργαζόμενο στο κέντρο υγείας χορηγούσε πλαστά έγγραφα σε ιδιώτες και συγγενείς στις υγειονομικούς για να μην τεθούν σε αναστολή εργασίας. Να πούμε ότι η έρευνα για την έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, η νόσηση συνεχίζεται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, με βάση και τη σχετική εγκύκλιο που έχει αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας προς όλες τις εισαγγελίες της χώρας.